Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε λοιπόν, η δόση των 6,7 δισεκατομμύριων ευρώ εγκρίθηκε. Έρχεται όμως η τέταρτη αξιολόγηση με 88 νέα δύσκολα προαπαιτούμενα. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά το χθεσινό Eurogroup, όπως περιμέναμε, επικύρωσε και τυπικά το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης. Δεν είχε όμως μόνο τυπικό χαρακτήρα, καθώς όπως προκύπτει από όσα συμφωνήθηκαν, έχουμε εξελίξει σε μια σειρά από θέματα. Όσον αφορά την δόση των 6,7 δισεκατομμύρων, πολύ σωστά είπες ότι εγκρίθηκε. Τα 5,7 δις από τα χρήματα αυτά αναμένεται να δοθούν μέσα στο Φεβρουάριο με την τυπική ολοκλήρωση κάποιων λίγων προαπαιτούμενων που μένουν από την τρίτη αξιολόγηση και βέβαια και την έγκριση από τα κοινοβούλια, κάποια κοινοβούλια των κρατών μελών. Και από εκεί και πέρα για το επόμενο ένα δις, αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και την αποπληρωμή κάποιων ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέχρι τον Απρίλιο, όταν και θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι, ώστε τα χρήματα να τα πάρουμε το Μάιο. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια σειρά από άλλες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Η πιο σημαντική ίσως από αυτές είναι ότι ξεκινάει η συζήτηση για το χρέος. Περισσότερο σε τεχνικό επίπεδο μέχρι στιγμής. Όμως μόνο και μόνο ότι μπαίνει στο τραπέζι η συζήτηση για το ελληνικό χρέος είναι κάτι που έχει τη σημασία του και φαίνεται ότι η τέταρτη αξιολόγηση και τα 88 της προαπαιτούμενα θα είναι συνυφασμένα και με την κάποια μορφή ρύθμιση, διευθέτηση, διαχείριση. Θα δούμε πώς θα το πούμε. Του ελληνικού χρέους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι προς το συμφέρον της κυβέρνησης, η οποία θέλει να συνδυάσει την έξοδο από το μνημόνια, δεν θα είναι καθαρή έξοδος, αλλά θα είναι μια έξοδος, με κάποια δεσμεύση για το χρέος και ίσως έτσι μπορεί να χρυσώσει και το χάπι της αυστηρότερης εποπτείας και, και του ελέγχου που θα υπάρχει από τους Ευρωπαίους εταίρους. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν, βλέπουμε να πρέπει να πατήσει γκάζι η ελληνική πλευρά για τις αποκρατικοποιήσεις. Υπάρχει ένα καλεντάρι αρχής γενομένης από το Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο, που αναγκαστικά πρέπει να μπουν σε ρυθμό οι αποκρατικοποιήσεις. Δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε ως προς το τι πρέπει να πουληθεί. Έχει να κάνει όμως με το χρονοδιάγραμμα και τις πιέσεις που δέχεται η ελληνική πλευρά για τις καθυστερήσεις. Και τέλος υπάρχει το μεγάλο αγκάθι, αν θες, ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Πιέζουν πάρα πολλοί θεσμοί σε αυτή την κατεύθυνση. Ζητάνε τουλάχιστον 10.000 ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς μέσα στο 2018 και μετά από το 2019 και μετά 40.000 ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κατ' έτος. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων τα οποία θα πρέπει να βγουν στο σφυρί. Αφορούν χρέη προς τις τράπεζες, αφορούν χρέη και προς την εφορία και είναι ένα μεγάλο κομμάτι το πώς θα γίνει αυτό και σε επίπεδο διαχείρισης αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης του πολιτικού κόστους. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι με τόσους πολλούς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αν φτάσουν να γίνουν βέβαια, θα μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και προφανώς από αυτό θα φτάσει και στα λαϊκά στρώματα, καθώς ναι, μεν στην αρχή θα βγουν το σφυρί ακριβά ακίνητα, αλλά κάποια στιγμή και μετά δεν είναι πόσα είναι αυτά. Αναγκαστικά θα πάει και σε μικρότερες, πιθανότητα και σε πρώτες κατοικίες ή τουλάχιστον, αν όχι σε πρώτες κατοικίες, σε ακίνητα σαφώς μικρότερης αξίας.